Οι μικτες k K15 γυναικών Ηρακλείου και Δωδεκανίσου αναμετρήθηκαν την 5η στο γήπεδο του Ατσαλένιου, αναζητώντας την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχες είχαν μεγάλη ευκαιρία με την Μοσχάμπερ στα πρώτα λεπτά που βρέθηκε τέτα τέτ, αλλά πλάσαρε out. Ενώ οι Ογούτμεν και Καμπουράκι για το Δεκάνισα έφτασαν κοντά στον γκολ για τι φιλοξενούμενες. Το 1-0 έγινε τελικά για την μεικτή ομάδα της έψης ε, στο 22ο λεπτό όταν μετά από εκτέλεση φάουλ η Σομαράκη βγήκε έξυπνα στην πλάτη της άμυνας και με το κεφάλι έδωσε προβάδισμα στην ομάδα της που πήγε με αυτό το σκορ στα αποδητήρια για την ανάπαυλα. Στην επανάληψη όσο περνούσαν τα λεπτά η μικτή της έψης του ανέβαζε την απόδοσή της και αφού ισοφάρισε με την καμπουράκι μετά από φάση διαρκείας κατάφερε να πάρει τη νίκη με ανατροπή στο σκορ χάρη σε γκολ της κουρκουβί, που είχε λίγο νωρίτερα μπει ω αλλαγή του παιχνίδι. Το 1-2 ήταν το τελικό σκορ με τον κοντρά συναισθημάτων να είναι έντονο στο φινάλε. Τελευταίο παιχνίδι για την μεικτή k 15 γυναικών της ΕΨΗ είναι την επόμενη Τετάρτη απέναντι στην μεικτή Χανίων στι Μουρνιές.